Εν τω μεταξύ τώρα, Μανώλη, θα δούμε, επειδή αναφέρθηκες και στις τουρκικές εφημερίδες, ότι αρχίζουν σιγά σιγά και ρίχνουν το βάρος στον Biden. Περιμένουν δηλαδή μία κίνηση τώρα, μεγάλη κίνηση ακριβώς από τον Αμερικανό πρόεδρο. Διότι βλέπουν ότι το κλίμα στο Κογκρέσο δεν είναι υπέρ τους. Βεβαίως μπορεί ενδεχομένως να αλλάξει το πράγμα στο μέλλον. Αυτό ελπίζουν, γι' αυτό γίνονται και διάφορες προσπάθειες για λόμπι. Αλλά πού φτάσαμε? Διότι ο κακός Biden κάποτε, ο άνθρωπος που σύμφωνα και με τα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωση ήθελε να ανατρέψει τον Τούρκο πρόεδρο και με την απόπειρα πραξικοπήματος, έτσι έλεγαν, ήταν αντιπρόεδρος τότε. Αλλά από την άλλη λένε ότι τώρα είναι ο Biden η ελπίδα της Τουρκίας. Διότι ο Biden έχει διαβεβαιώσει τον Τούρκο πρόεδρο ότι θέλει να δώσει τα F-16, θέλει να εξυγχρονίσει τα F-16. Βλέπουν στο Κογκρέσο τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Γι' αυτό και η εφημερίδα Χουριέτ σήμερα έχει τίτλο «Η πώληση των F-16 εξαρτάται από τον Biden». Με την κίνηση του ελληνικού λόμπι τέθηκαν δύο όροι. Τα συγκεκριμένα μαχητικά να μην γίνονται, με τα συγκεκριμένα μαχητικά να μην γίνονται υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά του Αιγαίου και να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδος. Αναφέρει σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Χουριέτ, όπως και η εφημερίδα Τζουμχουριέτ στην ιστοσελίδα της, λέει: «Κρίσιμη απόφαση των ΗΠΑ για την πώληση και των F-16 στην Τουρκία βάζουν όρους σχετικά με την Ελλάδα».